του ειδικού σας ποιητού Γεωργίου Σαρακενίδη υπό τον τίτλο «Αρωθυμό και τραγωδό». Ζητώ εκ των προτέρων συγγνώμη από τους ποντίους, εάν δεν θα τα διαβάσω σωστά τα ποντιακά. Αρωθυμώ και τραγωδώ, αρωθυμώ και κλαίγω. Αρωθυμώ και τραγωδώ, αρωθυμώ και λέγω. Μαύρα χρόνα και καιρούς σαχώματα σπατρίδα, γλυκαία πόσα και πικρά επέρασα και είδα. Αρωθυμώ και τραγωδώ τα πρώτα τα τριαντάφυλλα, τα πρώτα μανουσάκια, όντες ο κόσμον έβαινε έμορφος στην καρδία μου, κι ένας πόνος γλυκής η καμονή της αγάπης συντάβλιζε την ψήμη. Αρωθυμώ και τραγωδώ τη γη στην εμορφία. Εγένεσεν και τράνινεν τεμέτερον το γένος. Αρωθυμώ και τραγωδώ τη γη στην εμορφία. Εγένεσεν και τράνινεν τεμέτερον τ' ανθρώπους. Διέπλασεν και κράτεσεν αιώνας και αιώνας. Το έμορφον, το δυνατόν, το γένος των ποντίων. Έναν προς έναν τραγωδό τα υψηλά ραχεία πετίμεσαν και δόξασαν ελληνικά καρδίας. Η ρίζα εκεί των Κομνηνών, των Ακριτών ο τόπος, η Παναγία σου μελάς εκεί το μοναστήρι. Πρώτον συν πίστην συν χαράν σον πόνον την πατρίδας. Έναν προς έναν τραγωδό ένδοξα πολιτείας την τραπεζούνταν την ορδούν σαν ψούντα, κερασούντα, συνόπι, σούρμενα, αργυρούπολη, τρίπολη και ριζούντα, όθεν τα φροντιστήρια σχολεία κεντρικά εφώταζαν τον κόσμο. Αρωθυμώ και τραγωδώ, αρωθυμώ και κλαίγω, τα παλαιά, τα τωρισνά, τα ιστορίας λέγω, όντως εν άστρων φωτεινών, όντως εν άστρων φωτεινών σε ελληνικούς αιώνας. Άργων αυτών το όρωμαν και τη ακρίτα κάστρων, πόντος νύφε ακριβοθόρετος, τη πόντου τη ευξήνου. Πυκνέσα, δίσα, σαραχά, μάραντα φορτωμένα, πόντος αγέρας παρχαρή, θύμπυρου μυρωδίαν, τη λύρας γλυκολάλεμαν, νερόπα πάντα κρύα. Εκεί η πρώτη σαχαράν το ιστερνό μου πόνος, αρωθυμώ και τραγωδώ. Εμείς, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, σήμερον βλέποντες τα φωτεινά πρόσωπά σας, αγαπητοί μας πόντι νέοι και νέε, ούτε αραθυμούμεν ούτε κλαίωμεν, τραγουδούμεν και θαυμάζομεν το άστρον το φωτεινόν σας όλους, τους ποντίους νέους που συνεχίζετε να θυμάστε. Να έχετε μνήμη και τραγούδι και γλώσσαν και φωνήν. Διαλαλούσαν εις τα πέρατα του κόσμου το θαύμα και το άδει των άστρων του πόντου. Ή καλύτερον της αδαμάστου ορθοδόξου ποντιακής ψυχής. Την συνέχεια του αδίτου άστρου του πόντου μαρτυρεί η παρούσαση διάσκεψή σας, την οποία ευλογούμεν και κηρύσσομεν την έναρξη των εργασιών της.